Πολύ. Και ο κύριος Γιαννίτσας, παρακαλώ, εάν έχει την καλοσύνη. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια πάνω σε αυτά που ακούσαμε για το μέλλον της ανδρολογίας? Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε καινούριο PT5. Και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε, γιατί είναι εκεί που ήταν παρθένο το έδαφος. Το πρώτο φάρμακο που βγήκε ήταν πάρα πολύ καλό και έκλεισε πόρτες. Συνήθως, αν πάρετε την ιστορία της φαρμακευτικής αντιμετώπισης των παθήσεων, σε αυτό το επίπεδο που φτάσαμε με το πρώτο φάρμακο με σιλενοφίλη, φτάνεις μετά από 15 χρόνια. Εκεί πέρα, με το που μπήκαμε, φτάσαμε εκεί πέρα. Και κάθισε η ιστορία. Και είναι δύσκολο όταν έχεις να αντιμετωπίζεις, δηλαδή, ένα 60% αντιμετώπιση, 70% να βρίσκεις καλύτερα φάρμακα. Θα παίξουν οι εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, θα έχουμε κάτι το οποίο θα είναι σε υπογλώσσιο PD5 πάλι, η βαρδαναφύλη. Θα έρθει. Δεν είναι κάποια διαφορά. Το ίδιο πράγμα, απλώς είναι σε υπογλώσσιο. Ίσως είναι πιο ελκυστικό σε κάποιους, αντί να καταπίνουν ή να το γλύφουν. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο. Θεωρώ το πιο promising στην στη φαρμακοθεραπεία, οι προσπάθειες που γίνονταν να είναι φάση 2, σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίτσας, το συνδυασμό. Και ο πιο ελκυστικός συνδυασμός, δηλαδή το PT5 πιστεύω θα υπάρχει, γιατί καλύπτει ένα πολύ κομμάτι, το NO dependent, το εξαρτώμενο από το NO. Εκεί που παίζεται τώρα είναι να βρούμε και να βάλουμε και ένα μόριο μέσα σε ένα χάπι, στο ίδιο χάπι, που να είναι από το independent κομμάτι της χάλασης, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Γίνονται προσπάθειες εκεί πέρα, είναι σε φάση 2, ήδη ξεκινούμε να συμμετέχουμε, και επίσης κάτι το οποίο είναι promising, υπάρχει πιλωτική μελέτη ήδη στα IMPRES, στο European Urology, είναι η ιστορία του Vardy με τα shock waves. Αυτό ήθελα να ακούσω και να συζητήσω. Το οποίο είναι πάρα πολύ πρόκληση. Εγώ δεν θα το πίστευα άμα δεν ήταν από έναν τόσο καλό ερευνητή και τόσο δύσκολο, δύσπιστο άνθρωπο που αμφισβητεί πρώτα τον ίδιο τον εαυτό και όλους τους άλλους. Περιμένουμε να δούμε. Η πιλωτική μελέτη είναι εξαιρετική. Κύριε, μπορείτε να πείτε λίγο τι είναι αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Ωραία, στη Βαρκελόνη ήρθε σε όλους μας μία πρόσκληση να πάμε. Αλλά για 3 λεπτά, τι είναι αυτό το καινούριο μηχάνημα? Τι είναι τα shock waves? Τα shock waves, βασικά, η εφαρμογή ξεκίνησε από την καρδιά. Εκεί δεν δούλεψαν, γιατί οι καρδιολόγοι δεν θέλουν να αφήσουν τα στέν τους και αυτά τους, τα γνωστά. Να μην σχολιάσουν. Γιατί όλες οι μελέτες, αν ψάξει η βιβλιογραφία, είναι τώρα 10 χρόνια που έχουν καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, στέλνουν κάποια μικρή συχνότητα κύματα, shock waves, μπορεί να υπάρχει ηλεκτροϊδαυλικά, μπορεί να υπάρχουν μαγνητικά, έτσι δεν έχει σημασία. Και αυτά τα κύματα δίνουν ένα ερέθισμα όπου προκαλούν αγγειογένεση και επαναγγείωση. Και υπάρχει στη βιβλιογραφία πολλά papers που θα δείτε ότι μείωση του εμφραγματικής περιοχής στην καρδιά έχει χρησιμοποιηθεί επίσης και σε έλκη διαβητικών. Λοιπόν, και η ιδέα του Βάρτη είναι, κάπου του ούτυχε, κάπου το διάβασε, από ό,τι μου έλεγε, ότι ξεφυλίζοντας στο δίκτυο έπεσε ένα τέτοιο από αυτές τις καινούριες ειδήσεις και λέει, κάτσε, γιατί να μην το κάνω σε αυτούς που έχουν αγκιακές αιτιολογίες στη δική της λειτουργία. Μίλησε με μια εταιρεία, έβαλαν μπρος, βρήκανε όλες τις πειραματικές, γιατί είχαν γίνει σε πειραματόζωφρο αυτά, έτσι. Λοιπόν, βρήκανε σε αντίστοιχο τέτοιο αρτηριών, με τα συναγκώδη σώματα, και επειδή ήταν μια μέθοδος η οποία είναι ακίνδυνη, γιατί είχαν γίνει όλες οι μελέτες για να βγει για την καρδιά, γιατί υπάρχουν συστήματα εγκατεστημένα σε διάφορα κέντρα του εξωτερικού, έτσι, άρχισε να το κάνει στο ΠΕΟΣ. Και βγήκε η πρώτη δημοσίευση που έχει γίνει δεκτή, όπου βλέπει ότι γύρω στο 60% βελτιώνεται, και μάλιστα οι non-responders γίνονται responders στα PT5. Και επεκτείνεται. Ξεκινάμε μια κλινική μελέτη πολυκεντρική. Θέλουμε να δούμε, και υπάρχει ακόμα κενά
στο κατά πόσο υπάρχουν τα διάφορα σχήματα. Τώρα υπάρχει ένα σχήμα. Αλλά ξεκίνησε ένα σχήμα παίρνοντας από την πληγραφία, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Πόσες δηλαδή συνεδρίες, για πόσο καιρό, ανάλογα με πόσο σοβαρού βαθμού είναι, πώς θα κατατάξουμε τη δυσλειτουργία του ενδοθυλίου ή την καταστροφή και όλα αυτά. Ο Δημήτρης Καλυμπιανάκης το έχει πάρει αυτό σαν θέμα διατριβής και πιστεύω ότι θα μας φωτίσει στην προσπάθειά του που ξεκινάει από τον άλλο μήνα. Αυτά για τη μέθοδο. Αυτό το μηχάνημα υπάρχει εύκολα στην αγορά και μπορεί... Υπάρχει ο φόβος αυτή τη στιγμή όλοι ξαφνικά να πάρουμε ένα τέτοιο μηχάνημα και χωρίς να έχουν γίνει μελέτες να λέμε ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε την καινούργια θεραπεία. Ακριβώς. Και να βαράμε... Το μηχάνημα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, έχει πολύ μεγάλα αναλώσιμα που δεν... Δηλαδή αυτό αν η αρχική ιδέα είναι αποδειχθεί σωστή σε πρώτη μεγάλη πολυκεντρική μελέτη που είμαστε 5 κέντρα. Εκτός από εμάς είναι το Μιλάνο με το Μοντόρς, είναι ο Πόρς στη Γερμανία, είναι ο τέτοιος ο Τζουλιάνο στη Γαλλία και ο Μονκάντα στην Ισπανία. Λοιπόν, εάν αυτή βγει, που είναι πέντε και είναι τυφλή, δηλαδή θα έχει και σαν procedure, δηλαδή θα κάνει τον ίδιο θόρυβο το μηχάνημα, αλλά δεν εκπέμπει τίποτα, άμα και αυτή βγει καλά, γιατί η πρώτη ήταν proof of the concept study, τότε νομίζω ότι θα μιλάμε. Αλλά προς Θεού είναι ακόμα νωρίς. Η εταιρεία θέλει να πουλήσει γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο το είχε απλώς, κατέβασε λίγο την ένταση και θέλει να το διαθέσει. Είναι πολύ ανώριμα ακόμα τα πράγματα. Κ. Μητρόπουλος θέλει να σχολιάσει πάνω σε αυτό κάτι. Εντάξει. Τον προβληματισμό που τον έχω ξαναεκφράσει στην όλη ιστορία, ειδικά με τις καινούργιες τεχνολογίες, είναι ότι ενώ για τα φάρμακα υπάρχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες όσον αφορά την έγκρισή τους. Υπάρχουν οι μελέτες φάσης 3, οι συγκριτικές με τις υπάρχουσες θεραπείες ήδη. Το μεγάλο πρόβλημα με τις καινούργιες τεχνολογίες είναι ότι ακόμα δεν έχουν θεσπιστεί οι κανόνες εκείνοι οι οποίοι θα λένε ότι αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Και νομίζω πως εδώ πέρα οι σκεπτικιστές, στους οποίους σαφέστατα βάζω τον εαυτό μου, θα πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι να θέσουν τους όρους του παιχνιδιού. Διότι από εκεί και μετά νομίζω πως μπορεί να δούμε πάρα πάρα πολύ κακά πράγματα, ειδικά όταν μπαίνει το μάρκετινγκ μέσα στην επιστήμη. Συμφωνώ, απλώς να συμπληρώσουμε κύριε Μητρόπουλε, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι και για τα φάρμακα που λέτε, που υπάρχουν πολύ σωστές μελέτες για τις ενδείξεις τους, η καθημέρα πράξης έχει αποδείξει ότι η χρήση πολλών φαρμάκων που χρησιμοποιούμε εμείς γίνεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ενδείξεις από ανθρώπους οι οποίοι απλώς λόγω marketing τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή αυτό που λες Διονύση μου, που συμφωνώ, ισχύει όμως και για τα φάρμακα. Με τη διαφορά ότι στα φάρμακα υπάρχει θεσμοθετημένη η ιστορία του post-marketing μελέτης. Έτσι. Και είναι